αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι το αντιμετωπίζετε κι εσείς αυτό. Όλος ο κόσμος το αντιμετωπίζει και είναι δυστυχώς ό,τι χειρότερο υπάρχει για έναν συνταξιούχο 2 μήνες πριν την εφαρμογή του μέτρου να μην γνωρίζει αν θα του περικοπεί η σύνταξη ή όχι. Λέτε για το επόμενο εμπέζουνε στάδιο εσείς, γιατί τώρα μιλάμε για τα ήδη πόνο κομμένα. Πέρα από αυτά που βιώνουνε, ναι, ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μια αγωνία αν θα του περικοπεί περαιτέρω η σύνταξη ή όχι. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση από την κυβέρνηση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα το συζητήσουμε, όπως είπατε, και στο δεύτερο μέρος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι που έχει ανοίξει η συζήτηση περί συμφωνίας των Πρεσπών. Ακούστηκαν αλήθειες στο τραπέζι και ξεκινάω με την πρώτη που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κύριος Καμένος να ρίξει τον κύριο Τσίπρα. Η καρέκλα είναι πολύ γλυκιά. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που δεν το κάνει και γι' αυτό τον στηρίζει μέχρι τώρα. Παρουσιάζεται Μακεδονομάχος της τηλεόρασης, ενώ ψηφίζει τα πάντα, ό,τι φέρνει αυτή η κυβέρνηση. Η δική σας άποψη, αν δηλαδή, πούμε, είναι ότι ο κύριος Καμένος μετά την έλευση της συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή θα καταψηφίσει τη συμφωνία μένα, αλλά θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση. Αυτό πιστεύετε? Αν είχε την ευκαιρία να ρίξει την κυβέρνηση, θα το είχε κάνει με την πρόταση δυσπιστίας. Και θα είχε αποτρέψει, όπως είχε πει πριν βγει στην Ελληνική Βουλή, ότι θα είναι η εγγύηση κανένας Σαμαράς, κανένας Τσίπρας, κανένας Μητσοτάκης, κανείς να μην φέρει, να μην δώσει το όνομα της Μακεδονίας στο κρατήδιο των Σκοπίων. Ο ίδιος ήταν που έλεγε ότι θα είναι η εγγύηση. Και όταν είχε την ευκαιρία να είναι η εγγύηση πραγματικά, έδωσε το στυλό στο χέρι στον Τσίπρα και στον Κοντζιά να πάνε στις Πρέσπες και να ψηφίσουν τη συμφωνία. Μάλιστα. Είχε την ευκαιρία να άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση. Άρα προτίμησε την καρέκλα. Άρα εξάγουμε το συμπέρασμα. Και προτίμησε να βγάλει την ουρά του απ' έξω για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά να παραμείνει στη συγκυβέρνηση για άλλα θέματα, όπως λένε ότι έχουν διαφορετική ατζέντα. Θα συνεχίσει απρόσκοπτα. Δεν γίνεται. Η κυβερνητική συνεργασία. Σαφέστατα θα συνεχίσει απρόσκοπτα. Θα πάμε, αυτό, δηλαδή, βλέπετε, θα πάμε μέχρι Οκτώβρη, δηλαδή, το 19. Δεν ξέρω αν θα πάμε μέχρι Οκτώβρη. Αυτό δεν εξαρτάται τον Καμένο, εξαρτάται τον Τσίπρα. Εκείνος στην ουσία κάνει κάτι άλλο, θεωρείτε, δηλαδή, η προκήρυξη των εκλογών. Σε πρόορες εκλογές είναι απόφαση του Πρωθυπουργού, όχι της άλλης πλευράς. Γιατί τον Σεπτέμβριο του 2015, τον Αύγουστο, προκήρυχθηκαν εκλογές, το ήξερε κανείς? Ούτε οι ίδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέραν ότι πάνε σε εκλογές. Για να ξαναπάμε και ξαφνικά λίγο ανακοινώθηκε. Είναι και, ολοκληρώνω με αυτό, ναι, είναι σημαντικό παρακαλώ για τη στάση του κυρίου Καμένου, ότι δεν μπορεί να καταδικάζει το φόνο, αλλά να πηγαίνει χέρι με χέρι το δολοφόνο, με το δολοφόνο. Το δολοφόνο είναι δηλαδή, πρωθυπουργός. Σε εισαγωγικά με δολοφόνο ένα παράδειγμα φέρνω. Δεν είναι ούτε φόνος ούτε δολοφόνος, έτσι. Αλλά δεν μπορεί, είσαι συνένοχος στο εν λόγω έγκλημα, εάν πούμε ότι είναι έγκλημα η συμφωνία των Πρεσπών. Για εμάς είναι κατάπτυστη η συμφωνία και είναι μειοδοτική, διότι μόνοι τους πήγανε. Χωρίς υπουργικό συμβούλιο, χωρίς σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, αποφασίσανε μόνοι τους να πάνε και να υπογράψουν για ένα πριν τόσο μείζον εθνικό ζήτημα. Του κυρίου Κοντζιά και του κυρίου Καμένου που έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς ένα κεντρών θα κάνουμε τα πάντα για να μην περάσει αυτή θέλω η συμφωνία. Θέλω να πω στον κύριο Ζαχαριάδη. Και είμαστε και το μόνο δημοκρατικό φιλοευρωπαϊκό κόμμα το οποίο στηρίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Κύριε Γεωργιάδη. Το όνομα είναι ό,τι πιο αλληλεπιδρομικό. Κύριε Ζαχαριάδη, όχι, θέλω να σας ρωτήσω. Συζητάμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ανοιχτά μια σειρά από πράγματα. Θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει, θα πορευτεί και αν πάμε σε εκλογές, θα ήθελα για σας μια τοποθέτηση. Έχουμε διάφορες δημοσκοπήσεις εδώ πέρα που δείχνουν λίγο στο κρίσιμο όριο κάτω η από το 3% την Ένωση Κεντρών. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν μέσα, διότι πρέπει να υπολογίζουμε και την αναγωγή. Εάν χωρίς την αναγωγή μας δείχνουν στο όριο, θα πρέπει θέμα να υπολογίσουμε και την αναγωγή. Δείχνει πεντακομματική βουλή, πεντακομματική εκτός ποτάμι, εκτός ανέλεκτος, ναι, Ένωση Κεντρών. Η πεντακομματική βουλή είναι το όνειρο του κυρίου Μητσοτάκη, διότι έχει βγάλει τα νούμερα ότι θα πάρει την αυτοδυναμία μέσω της πεντακομματικής βουλής. Είναι λογικό όλες οι δημοσκοπήσεις που γνωρίζουμε ότι κάποια κόμματα πληρώνουν. Εμείς από τις δικές μας δημοσκοπήσεις και από αυτό που βλέπουμε έξω στον ελληνικό λαό, ναι, είναι όχι απλά θα είμαστε μέσα, θα είμαστε και ενισχυμένοι. Τώρα, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι των συντάξεων, γιατί θα δείτε, για να τη βάλω και την τελεία εκεί, ναι, είπαμε ποιοι μας θέλουν να παίξω, όλοι μας θέλουν να παίξω, διότι η φωνή της λογικής του Βασίλη Λεβέντη ενοχλεί πολλούς για να είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή. Δεν θα τους περάσει και τα έχουν βάλει με τον λάθος άνθρωπο. Στο κομμάτι των συντάξεων τώρα και σε αυτό που είπα, τα έχουν βάλει τώρα με τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος δεν υπολογίζει ούτε δημοσκοπήσεις. Δέχεται ο Βασίλης γιατί Λεβέντης πόλεμο για... Βεβαίως δέχεται πόλεμο. Δεν δέχεται πόλεμο. 40 χρόνια δέχεται πόλεμο. Από ποιον δέχεται? Από όλους. Σε κανέναν δεν αρέσει. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει κάτι να πει για όλους. Γιατί δεν ήταν διεφθαρμένος,
δεν ήταν μέσω του πολιτικού συστήματος αυτού που εξυπηρετούσε συμφέροντα. Μάλιστα. Γιατί αν ήταν διεφθαρμένος από την πρώτη μέρα που κυνήγησε την πολιτική, θα είχε μπει στην Ελληνική Βουλή. 40 χρόνια πάλευε για να μπορέσει να δικαιωθεί. Και δικαιώθηκε. Και θα συνεχίσει να δικαιώνεται. Στο κομμάτι των συντάξεων τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι δυστυχώς υπάρχει αυτή η πολιτική και η κυβέρνηση των συμψηφισμών. Συμψηφίζουμε δηλαδή τι κάνανε οι παλαιότεροι για να μην κάνουν οι νεότεροι τα χειρότερα. Ναι. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ και ορθά τον κατηγορεί, γιατί έχει κάνει ό,τι χειρότερο υπάρχει τα τελευταία 3 χρόνια. Όσα έχουν κάνει οι άλλοι σε 30 χρόνια, τα έχει κάνει σε 3. Φως το τούνελ βλέπετε. Και έχουμε... Σοβαρά μιλάω, κύριε Ζαχαριάδη. Σοβαρά, σε 3 χρόνια κάναμε ό,τι κάνανε οι άλλοι σε 30. Σε σχέση με αυτά που έχετε υποσχεθεί προεκλογικά. Αυτό είναι θέση της Ένωσης Κεντρών ή τη δικιά σας άποψη? Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ενοχλούμε. Κεντρών και όλου του κόσμου. Ρωτήστε αν όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια. Σε 30, εσείς αλλά... είπατε, αυτά που κάνανε σε 30 χρόνια, ναι, τα κάναμε εμείς σε 3 χρόνια. Διαιωνίζετε εσείς. Τα κρατάτε, τα διαιωνίζετε και χειροτερεύετε ακόμη περισσότερο. Άρα φαίνεται σε χειρότερη μοίρα τον ελληνικό λαό από ό,τι φέρνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις τώρα που θα έρθουν μετά δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Γιατί αν είχε την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να το κάνει, θα το είχε κάνει πριν από 3 χρόνια. Κυρία Ζαχαρά...